Ζημιές στο εκλογικό περίπτερο του Πασόκ, που είναι εγκατεστημένο στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, προκάλεσαν άγνωστος ή άγνωστοι μέχρι στιγμής δράστες. Οι βανδαλισμοί έγιναν αντιληπτοί σήμερα το πρωί από μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, που πήγαν να ανοίξουν το περίπτερο και ξαφνικά αντίκρισαν μια εικόνα καταστροφής. Τις πρώτες πρωινές ώρες, προφανώς άνθρωποι που στερούνται στοιχειώδους δημοκρατικής παιδείας και δημοκρατικού πολιτισμού, θεώρησαν πως ένα καλό μέσο για αυτούς είναι η καταστροφή του περιπτέρου του Πασόκ. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε σε καμιά περίπτωση ότι είναι μια οργανωμένη προσπάθεια, αλλά είναι μια ενέργεια από μεμονωμένα πρόσωπα. Πάνω απ' όλα προέρχεται το να διασφαλίσουμε ένα ήρεμο προεκλογικό κλίμα, συνέχισε ο κύριος Ρίσκος. Εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο να διασφαλίσουμε ένα ήρεμο πολιτικό κλίμα. Θα, με κάθε τρόπο, τα στοιχεία του πολιτικού πολιτισμού που από την αρχή θέλουμε να εφαρμόσουμε και εφαρμόζουμε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου θα τα συνεχίσουμε. Γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι πολίτες μέσα σε ένα κλίμα ηρεμίας, μέσα σε ένα κλίμα από το οποίο έχουν δυνατότητα να παίρνουν πολιτική γνώση, θα αποφασίσουν έτσι ώστε να δώσουν τέρμα στην εξάχρονη περιπέτεια που έχει βάλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη χώρα, να δώσουμε τέρμα στην παρακμή, να γεννηθεί μια καινούργια μέρα.